τραβάω. Να σε βγάλω και σε έναν όμως. Τώρα να βγεις. Τώρα να βγω. Είμαστε στην Οδονουά. Γιατί να μην κάνουμε live. Τέλος πάντων, με έπεισες, δεν θα είναι live, θα είναι μονταρισμένο. Αλλά είμαστε στην Αθήνα. Είμαστε στην Αθήνα. Σε ποια περιοχή? Στο Ευάλαιο. Εσύ είσαι η Μαρία. Η Μαρία, η οποία Μαρία είναι φοιτήτρια ψυχολογίας και μελλοντική συνάδελφος. Και είναι το μαγαζί εδώ. Εδώ είναι το μαγαζί της Αβενουάρ. Της Αβενουάρ, θυμάστε τα αρώματα. Που είχαμε δείξει, που είχαμε στείλει και τα έχεις δείξει. Εγώ τα είχα δείξει, εσύ τα στείλες. Ναι. Τα αρώματα της Κατερίνας, του Λευτέρη, της κόρης της, της Δήμητρας. Αυτή είναι η κοπέλα του Λευτέρη Μαρία. Και τώρα ήρθα εγώ. Εγώ δεν ήμουν εικόπνητο στην Αθήνα μέχρι τώρα. Πώ πάμε. Και τώρα θα δείξουμε τώρα. Να κάνουμε ένα meetup εδώ στο μαγαζί, θέλετε. Μακριά όμω, πώ θα μα φέρει. Θα του φέρουμε από το μετρό, σιγά. Όχι, εμένα μου πιάσαμε. Λοιπόν, να κάνουμε. Θα πούμε στον κόσμο ότι εφόσον κατέβει. Κράτα και πονώ το χέρι μου και είμαι κυρία. Είστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Κάνουμε ένα βίντεο το οποίο είναι έτσι. Ευθέρη, Δημήτρα. Λοιπόν, είμαστε στην Αβενουάρ στην Αθήνα. Όπω είδατε και προλίγου, πάω το κοκκουτό που ήμουν στην Αθήνα είμαι. Και ήρθαμε εδώ επιτόπου στο μαγαζί που μα έστειλαν τα παιδιά τα αρώματα. Εμεί ευχαριστούμε για τα αρώματα γιατί μυρίζουν πολύ ωραία. Πάμε να τα. Είδες μερικά από τα αρώματα. Μερικά. Θα σου πω ποιον είδα και μου άρεσε πάρα πολύ το πνοή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το πνοή. Πες μου την αυτοκίνητο, το δοκιμαστικό του το. Είναι χειροποίητο. Χειροποίητο. Εδώ ο καλλιτέχνης που είναι πίσω τις κάμερες. Έλα, έλα Κατερίνα. Βάζουμε αυτό το άρωμα για να το μυρίσουμε. Το βάζεις και το κλείνεις. Και μετά από πόσο χρόνο. Λοιπόν, εδώ μπορεί να δει τη συνόδευση που έχει μέσα το άρωμα. Νότε κορυφή είναι αυτό που μυρίζουμε στην αρχή. Νότε κορυφή είναι αχλάδι φιλοσική και πράσινο μανταρινεσική. Α πλέον λέγω λεωσική για να δείξω ότι έχω διαβάσει. Άρα οι νότε κορυφή είναι οι πρώτε που μυρίζεσαι. Ακριβώ. Οι νότε καρδιά. Μετά όσο περνάει η ώρα, κατεβαίνουν στι ενώσει που βγαίνουν πιο αργά, οι νότε καρδιά. Σίκο, άνθη πορτοκαλιάς και γιασεμί. Και στο τέλος είναι όντως βάσεις που είναι οι χημικές ενώσεις που είναι πιο βαριές ας πούμε και εξαρτημίζονται τελευταίες. Πάντως η Κυριακή που το έχει βάλει, αυτόν το πρωί το έχει βάλει εγώ. Η Κυριακή ποιον έχει βάλει, το πρωί. Ναι, μου είπαν ότι δύο μέρες μετά μίλησε πολύ ωραία και της είπαμε δύο μέρες να έκανε τους. Μένει και μετά το πρωί. Και μου λέει έκανα και πάλι μίλησε. Ναι. Γιατί εγώ νομίζω ότι είχα βγάλει λαβράκι του παιδί μου, ήταν άλουστο. Ποτέ είχα πλενότερο. Το μεταξύ το πλούνι είναι αυτό που δεν έχει μέσα αλκοόλ. Αυτό ήθελα να σου πω ότι αυτή εδώ η σειρά είναι μια σειρά alcohol free. Μιλάω, λέω σου μπορεί να πιέζουμε ένα πλούνι γιατί το σπίλατε για το παιδί μου, να βάλω το μάσο και τα άλλα. Και έβαλα πάνω μου και δεν με πειράξε μέσα. Άρα είναι το αλκοόλ που με πειράζει. Αυτό είναι το πνοή. Είναι πολύ φιλικό αυτό το δέρμα. Ναι, εγώ είχαμε κάνει αυτό και για το δοκιμή με την Κυριακή γιατί έχουμε τα ρούχα, δεν μπορούμε. Και όταν ήρθε το πνοή, κελάμε για τη μέση, το δοκίμασα γιατί δεν είχε μέσα αλκοόλ. Και δεν με πείραξε. Λοιπόν, να σου βάλω το εθέριο. Το εθέριο. Άρα εθέριο. 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 Εθερικό. Εδώ είναι φρέσκο άρωμα. Όλοι μαζί, δεν έχει ένωση. Εδώ έχουμε νότε σε σπιριδοειδών στην αρχή, μανταρίνι, πορτοκάλι. Και φασκόμηλο. Στην καρδιά έχει καραμέλα και τόγκα. Τι είναι το τόγκα μπιν? Είναι ένα σπόρος. Κατάλαβα το που τον πήρα, αλλά τι είναι. Είναι ένα καφέ σποράκι. Σαν καφέ. Όχι, είναι μακρό. Σαν... ναι. Και νότε βάσεις. Νότε βάσεις. Βέτιβερ. Τι είναι το βέτιβερ? Το βέτιβερ είναι σαν χορτάρι είναι. Και κουμπάρι. Και κουμπάρι είναι το στο. Και είπαμε ότι το Αβενουάρ είναι δικό σα. Είναι δικό σα νεολογισμό. Ακριβώς. Τι σημαίνει. Στα αγγλικά το θες στα αγγλικά. Ό,τι θες. Όχι, θα το πω στα αγγλικά. Στα γαλλικά ξέρει γαλλικά. Είναι the desire to see memories in advance. Η επιθυμία λέει να δει αναμνήσεις από πριν. Να δημιουργεί αναμνήσεις.
Και... σαν να τρέχεις το μέλλον και να βλέπεις τις... Ξέρεις ότι όλοι αυτές τις αναμνήσεις ζουν. Ακριβώς. Και είναι το μόνο που έχω δει να μας κάνει οι αναμνήσεις μας. Και πρόσεξε τώρα, με τι συνδέονται οι αναμνήσεις με το άλλο. Πόσες φορές έχεις μυρίσει κάτι και λες, αχ, αυτό μου θυμίζει... μου θυμίζει κάτι από παλιά. Παρισκεύουμε τούτο. Και αυτό είναι και το σλόγγαν μας, είναι το Awaken Memories. Γιατί είναι αρώματα που ξυπνάνε τις αναμνήσεις. Ξυπνάνε αναμνήσεις από το μέλλον. Όχι από το μέλλον. Και συνοδεύουν και τις αναμνήσεις που θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θέλω τώρα. Ναι, όχι. Γράφει μια κυρία προχθές, όσο και δεν χωνεύονται τα κυπριακά και πάρει στο πούμε. Όχι, εμένα μου αρέσουν. Πολύ ωραία. Είναι ωραία πραγματικά. Δευτέρα, μεγάλο είσαι από τον καιρό μου, σε ξέρω πόσες φορές τώρα. Τώρα είναι του 97. Wow, είσαι του 96, ο Λάζαρος είναι του 97 και εσύ είναι του 1. Του 1. Άρα είναι ο Λευτέρης ένα χρόνο πιο μεγάλος από τον Λάζαρο και η Δήμητρα ένα χρόνο πιο μικρή από την Κυριακή. Είναι εγώ θεραπεύτη, εσύ τι σπουδασίες. Εγώ σπουδάσα τεχνολογία δεν θέλω. Είχε πολύ χημεία το πράγμα, αλλά με τράβηξαν. Το αυτό το δοκίμασα, αυτό το σερέι. Τι σημαίνει σερέι? Σερέι είναι γαλήνιος. Εδώ είναι πιο ζεστό άρωμα, πιο χειμερινό θα το έλεγα. Έχει μέλι, λεβάντα. Άρα οι νότες κορυφής, κοπνούς, είναι μαύρο πιπέρι, μέλι, λεβάντα και περγαμόντι. Νότες καρδιάς είναι ήρις, γαρίφαλο, κανέλα. Και νότες βάσης, φλοιός βανίλιας και βάλσαμο και πατσουλί. Τι είναι το βάλσαμο βάλσαμο? Βάλσαμο είναι το λάδι του βάλσαμο. Α, το St. John's Wort. Αυτό είναι πιο ζεστό άρωμα, έτσι, με να θυμίζει τζάκι. Ναι, ναι, δίπλα από τζάκι να μην ξένα. Και γιατί όντου το? Είναι unisex. Το κατάλαβα εγώ πως είναι unisex. Το έβαλε ένας άντρας, δεν λέμε ποιος και δεν μου αρέσει. Του λένε για να γιώμη το πάρεις, αν το πήρε. Πώς φαίνεται? Ένα αντρικό τους. Και όμως εξή. Αυτό νομίζω είναι πιο πολύ δημα... αυτό μου φαίνεται πιο πολύ προς άντρα να πάρει. Κοίτα, θα σου πω. Το unisex είναι σχετικό, έτσι. Υπάρχουν άντρες που φοράνε γυναική αρώμα. Γυναίκες φοράνε αντρικά αρώμα. Απλά τα αρώματα που τα λέμε unisex είναι, όχι, ενώ από αυτά τα τρία, γιατί άλλοι είναι αυτά που είναι χωρίς αλκοόλ, ναι. Και αυτά είναι. Α, χωρίς αλκοόλ, ναι. Unisex είναι και η μαύρη σειρά. Εγώ θα πάρω το Ethereum και νομίζω ότι αυτό με κέρδισε. Δεν κάνω μέλη. Αυτό με κέρδισε. Αλλά δεν ξέρω τι είναι το τόγκα μην πως μυρίζει, αν είναι εκείνο που με κέρδισε. Πώς θα μάθω? Πώς θα μάθεις? Θα το γουγκλάρεις. Ένα τόγκα μην. Το τόγκα μην τρώγεται κιόλας, μπαίνει και στα φαγητά. Α, λοιπόν, άρα εγώ θα πάρω το εθέριο να το φορώ, το εθέριο. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό μου κάνει. Αυτό μου κάνει. Αν θες να το βάλουμε πάνω σου να δεις πως θα ξεριφθεί. Αυτό το στέλνω. Και να δείτε ότι δεν έχω εξαρτήματα και δεν θα κάνω αυτά με τα άλλα. Τι πεις να πεις? Νομίζουν ότι επειδή δεν έχει αλκοόλ δεν διαρκεί πολύ. Το πρώτο που ρωτάνε alcohol free και λένε α, κρατάει. Είσαι σε το αλκοόλ που το κάνει διαλύτη πιο γρήγορα, Λευτέρη, σωστά. Όσο και εγώ που είμαι τις τρίτες δόσεις το ξέρω αυτό. Ίσα ίσα, το αλκοόλ που κάνει να κάνει γιατί δεν πάει πολύ. Πολύ ωραίο. Άρεσε μου πάρα πολύ. Αυτό δεν μας το στείλατε, μας το στείλατε. Πώς δεν το στείλατε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα διαλέξεις ένα. Το λέει για μένα. Για σένα, αλλά θέλω να κάνω εδώ και στο σπίτι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κατάστημα της Avenoir που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά δεν ήρθαμε μόνο για να πάρω πάρμα, αλλά θέλω. ήρθαμε για να σας πούμε ότι την παραμονή της πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31. Δεκεμβρίου 2023, την τελευταία μέρα του 2023, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, θα είμαι εδώ, στο κατάστημα της Avenoir. Δημοκρατίας 9 Γάλλια.
Θα βρείτε τρόπο να έρθετε. Δημοκρατία σε μια άλλη. Αν γράψουν Αδενόαρ Πέρχιν στο Google θα... το έγραψα και εγώ και μετά λέει, είδες πω... Όχι, έφτεγε κίνηση, δεν είχες λάθος. Θα είμαστε εδώ την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να κάνουμε meet-up. Όπως κάναμε στη Θεσσαλονίκη meet-up στη Mirror Mirror, στην Αθήνα θα κάνουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς εδώ στην Αδενόαρ. Και τι δίνεται στο κανάλι μετά εδώ. Στο κανάλι, στο κανάλι μας. Ένα άρωμα που θα επιλέξεις εσύ να κάνεις δώρο στους followers και κάποια από τα κεριά σόγιας θες να σε πω αν... Όχι, θέλω τα αρώματα εκκλήσεις. Και όποιος έχει η βιβλία μου που θέλω να το υπογράψω, να τα φέρει μαζί μου να τα υπογράψω. Και όποιος θέλει να μου κάνει δώρο σουκουλαρίν και επίσης δεν έχω δένει. Πλάκα κάνω, ελάτε χωρίς δώρο. Αυτό είναι το Eclipse. Αυτό είναι το Eclipse. Το Eclipse το φοράει και όποιος γνωρίζει την Κυριακή, γνωρίζει και την κορυφή του Eclipse. Οι νότες καρδιάς είναι λεβάντα, άνθη, πορτοκαλιάς και γιασεμί. Και οι νότες βάσης είναι βανίλια, μόσχος και κέδρος. Όντως μυρίζει πολύ ωραία. Αυτό όμως είναι και λίγο. Λίγο κάτω. Πολλά ωραία. Μα μου είπε η μαμά σας ότι αυτό είναι νούμερο ένα στην νεολαία του Eclipse. Πάμε να δεις το βίντεο. Το βίβρο που σημαίνει ότι θα ζεις. Οι νότες κορυφής είναι δαμάσκηνο, ροζ, πιπέρι και βεργαμόντο. Οι νότες καρδιάς είναι μόσχος, τριαντάφυλλο και χυμπερόριζα. Ορμανδοδομέρι και άγιθος. Άγιθος. Και οι νότες βάσης βανίλια. Αυτό θα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει περισσότερο. Να είναι πολύ ωραίο. Το ροζ πιπέρι ξεχωρίζει. Αχ, και δυνατό. Δυνατό. Και κρατάει και μετά το βάλει. Αυτό είναι γυναικείο. 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 Να μου δώσει γυναικείο. Εδώ τι είναι. Αντρικά. Θες να το δούμε. Το α. Είναι για αλφα μέλης. Είναι for αλφα μέλης. Τι σημαίνει αλφα μέλη. Αλφα μέλη είναι εδώ. Οι ψυχολόγοι θα μας πούνε καλύτερα. Μην προδοθώ. Τι σημαίνει αλφα μέλη. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Πού είσαι την καλύτερα. Είναι το αρχηγός της Αγέλης. Από ό,τι ξέρω. Ναι, είναι κάποιες κατηγοριοποιήσεις ανδρών οι οποίες είναι έτσι λίγο μπερδεμένες. Εγώ θα έλεγα ότι οι ψυχοεκπαιδευμένοι άνδρες έχουν απόλυτα γραμμένα του αλφαβήτου και έχουν και το αλφα. Είναι και άνδροι. Νότες κορυφής, παχαρικά, ρούμι, καπνός. Α! Εδώ είναι πιο δεστό άλλο. Νότες καρδιάς, δέρμα, ήρης, τουμπερόζα. Α, τουμπερόζα. Διάβασα λάθος πριν. Τι σημαίνει τουμπερόζα. Είναι ο Ιάκυνθος. Ναι. Και νότες βάσης τόγκα, ξύλο, βενζόη. Βενζόη τι είναι. Δική όμως. Είναι ένα άνθρωπο. Ναι, είναι τάκα. Είναι τάκα. Ποιο, είναι τάκα. Α, ναι, εγώ έχω πει ότι αυτό το άρωμα το ερωτεύω μου χωρίς να δω το πρόσωπο του. Του άρωμα. Κακό, αλλά σου προκαλεί ψυχοπαθολογική να έχεις ένα άρωμα. Οκ. Τον Genesis. Πάλι είναι ανδρικό. Νότες κορυφής Μήλων, Τζίνγκερ, Περγαμόντο. Καρδιάς, Φασκόμηλων, Ιουνίπερος. Τζούνιπερ Μπέρμπις. Ιουνίπερος. Είναι κάτι μικρά μπλε μπέρμπις. Μοιάζουν με το. Και νότες βάσης Αμπεργκ, Αμπερόξυλο. Μεταφράσαμε και τις λέξεις που διαβάζουμε συνέχεια στα αρώματα τα άλλα που τα δικά μας. Κέντρος, Λιβάνι, Βέτιβερ. Το Vetiver τι είναι. Είναι χορτάρι μίσιο. Αν ξαναπέσω, δεν είμαι να μου γεμίσει γνώμη. Δεν είμαι να μου γεμίσει γνώμη. Από αύριο η χρονιά του 24 θα με κάνει 49, δηλαδή 4 του Μέγε με 49, οπότε μου αφήνετε να έχω και λίγε κακέ, κάτι λίγο κακή μνήμη. Γενικά να ξέρει τι νότε βάσει, ό,τι διαβάζει είναι γίνε. Είναι πιο δροσερό άρημα. Αυτό είναι πιο εύκολο. Εγώ θα προτιμούσα ένα άνθρωπο να φέρει του Genesis από το Α, αλλά περισσότερε γυναίκε θα προτιμούσα ένα άνθρωπο να φέρει το Α. Ωραία. Πάμε τώρα στο Μυστικ. Λοιπόν, εδώ πάμε σε άλλη κατηγορία. Τι κατηγορία. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη για αυτό που θα μου πει. Δηλαδή. Θε να πιει μια κουτιά καφέ, λίγο να κάνει ένα διάλειμμα. Ναι, επίση. Όταν μυρίζουμε. Έλα, έλα εδώ. Ναι. Όταν μυρίζουμε πολλά αρώματα, μετά από λίγο η μύτη μας κουράζεται και τα μυρίζει όλα ίσια. Οπότε μυρίζουμε λίγο φρέσκο καφέ.
καταλύσει. Δεν μάθετε μου πράγματα και σας έβαλε και κρέτος. Δεν μου λύνεις αυτό. Εντάξει, το κάνω διάλειμμα τώρα. Κάνω διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα. Εγώ ξέχασα να φέρω τα μικρόφωνα μου, αλλά θα φτιάξω τον ήχο μετά. Ετοιμάστηκα. Βλέπετε εδώ το καλό μου. Να μυρίσεις εδώ για την τελευταία σειρά που αφήσαμε για το τέλος. Το Mystique. Το Mystique. Νότης κορυφής. Πολύ ερωτικό άρωμα. Βαγγελιά, φίλοι καπνού, μπαχαρικά. Είναι ερωτική βαγγελιά. Ναι. Ναι, γεννός. Θα σου πω, η βανίλια είναι το νούμερο ένα σε προτίμηση άρωμα παγκοσμίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ η βανίλια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι ένα άρωμα του συγκεκριμένου. Αυτό που, που πήρα έχει μέσα βανίλια. Το Ethereum. Ethereum, ναι. Ethereum δεν έχει βανίλια. Δεν κρατάς μου. Είναι ωραίο όμως, είναι παγκοσμίως. Λοιπόν, φιλόν καπνού, μπαχαρικά είπαμε, βανίλια, κακάο, άνθρωποι καπνού, νότες καρδιάς. Άρα η κορυφή είναι φύλλο καπνού και μπαχαρικά. Mm-hmm. Οι νότες είναι βανίλια, κακάο, άνθη καπνού. Νότες καρδιάς. Νότες καρδιάς. Mm-hmm. Θα τα μάθω που θα πω τα παιδιά μου. Και οι νότες βάσης είναι αποξεραμένα φρούτα και νότες ξύλι. Mm-hmm. Και γιατί με έβαλες να κάνω διάλειμμα πριν από αυτό, θα ρωτευτώ το άρωμα. Θα ρωτευτείς το άρωμα. Εμένα μου δίνει και μια ανατολίτικη χρειά. Η έξυξε τις καταστάσεις αυτό. Ναι, είναι πολύ ερωτικό. Το φοράς. Εγώ φοράει λίγο το Mystique. Απλά βάλα λίγο για να μην... Αλλά είναι από τα αρώματα που θα μπεις στο δωμάτιο και θα γυρίσεις. Ναι, θα γυρίσεις, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ενίκημα. Το ενίκημα. Ενιγματικό άρωμα. Θα δεις ότι καθώς περνάει η ώρα, εμείς επιλέξαμε τις πρώτες σύλλες. Το συνδυασμό. Ακριβώς. Και είναι στην Ιταλία αυτή. Mm. Είναι γαλλικά άρωμα. Είναι γαλλικές πρώτες σύλλες. Φτιάχνονται εδώ τα άρωματα. Αχ, πολύ ωραίο τούτο. Αυτό είναι το άρωμα που φοράω. Κάρθαρο και επιπέρι νότες κορυφής. Σε λίγο θα σε ξαναβάλω να το μυρίσεις πόσο διαφορετικό είναι. Οι νότες καρδιάς είναι out και βανίλια. Ουντ. Ουντ. Άκαρβουντ. Άκαρβουντ. Which means? Ουντ είναι το πιο ξυλόδιες. Και νότες βάσης βέτιβερ και χρυμπάρι σαν δαλόξιμο. Πώς μου ξανά. Δεν θα το πιάσω τούτο νόμους. Αλλά είπες είχε αρκολούμεσαι, ναι. Αυτό θα δώσουμε στο κανάλι μου. Αυτό είναι, μιλάτε. Αυτό θα δώσουμε στο κανάλι μου. Giveaway. Ναι. Ωραία. Το κλείνουμε. Το ενίγμα θα γινωθεί. Πάμε. Λοιπόν και τέλος, το Everlaster είναι ένα γλυκό άρωμα. Το αγαπημένο μου. Αγαπημένο πολλών. Μπαμπά. Νότες κορυφής, σαφράν και γιασεμίν. Νότες καρδιάς, αμπερόξυλο, γκρίζα, άμβρα, γκρίζ. Τι είναι αυτό. Εδώ θα κάνουμε κάτι, γιατί αυτό δεν θυμάμαι. Γκρίζα, άμβρα. Όχι, δεν θα κάνουμε κάτι, δεν θα κάνω. Όχι. Και νότες βάσης είναι ρετσίνη και κέντρο, θα το δοκιμάσω. Είναι ever after. Ever after. Για πάλι μετά, για πάλι μετά. Για πάλι μετά. Όχι, είναι γι' αυτό μου λέτε. Πες μας τις φημίες λίγο, τι αναμνήσεις θέλει. Παπά. Παπά. Φημιατό. Εδώ θα κάνουμε κάτι. Ο καθένας... Ο καθένας με το παρελθόν του ρε φίλε. Κάπου χρόνια τέλος πάντων. Μα έτσι γυριάζεις. Ένα λιβάνι. Λιβάνι, ναι. Το λιβάνι μας θυμίζει ζάχαρη. Καμένη ζάχαρη. Υπηρεσία. Καθένα... Ισταγωγία. Okay. Είναι ωραίο όμως. Νομίζω αυτό το προτιμούν άνθρωποι μετά τα 50. Δεν είναι το ever after. Όχι, αλλά το φοράω. Θέλω να το φοράω, βέβαια. Είναι ένα νόμο. Είναι. Ναι.
Είναι όριμο να ρωμα. Δεν είναι μια ρωμα να το βάλει ένα 15χρονο ρε παιδί μου. Σωστά, έχεις δίκιο. Ούτε σαν το εθέρε που θα βάζω εγώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τα κεριά σας. Πεςτε μου λίγο για τα κεριά σας. Λοιπόν, θα πεις δεν είναι τα κεριά. Αυτός δίνεται τα κεριά. Όχι, δεν είναι. Καπαλί από καπαλί. Ναι. Λοιπόν. Έλα, δεν παρατρέπω. Δεν σε βλέπω. Δεν σε κάνω την κάμερα. Αυτό είναι. Έτσι πες τα. Εδώ κάθε έκανα σε μας βράδυ. Πολύ για να γεμίζετε. Για να γεμίζουμε τα diffusers. Και αυτή είναι... Στην πανίλια που ήταν στη φωτογράφηση για τα άρωμα. Είναι καμική ικανή, κανένα πανίλια. Βανίλια. Πώς του λένε αυτό, Ραντσκάρις. Δεν έχω ξαναδεί. Είναι, έχει κολλήσει το δεν έχω ξαναδεί. Και αυτό είναι body oil. Λαμβάνει σώματος, εδώ εσύ πρέπει να... Έχεις το χάρι, να... Πάντως, κοιτάξτε, τα χέρια μου δεν έχουν κάνει αναφυλαξία, ναι. Να το βάλεις. Είσαι γερός. Αυτό το λάδι το βάζεις μετά τον παλιό. Ναι, και για μετά τον παλιό. Είναι ξηρό λάδι, ναι. Ξηρό, απορροφάτε αμέσως. Δεν αφήνει αυτή την λιπαρότητα που αφήνει. Ξηρό λάδι, πρώτη φορά που έχουμε. Σε λίγη ώρα θα έχει εξαφανιστεί η παράδοση. Και μυρίζει. Και αφήνει αυτό το απαλό το μεταξένιο στο δέρμα. Μυρίζει πολύ ωραία. Α, είχα που είχα αλλά το δέρμα τον ακόμη και πάνω. Και στο πρόσωπο μπορεί να φορεθεί. Και στο πρόσωπο. Δεν αφήνει αυτή τη λιπαρότητα που ενοχλεί. Απορροφάται. Αυτό μπαίνει και κάτω από τα μάτια. Ναι. Σαν σέρους. Χρησιμοποιήστε το Avenoir Dry Body Oil, το διαβάζω αυτό χωρίς γυαλιά. Καλά, πολύ καλή. Το 48 προς 41. Το κρατώ και λίγο έτσι. Μπορώ να σου το παρουσιάσω. Έλα. Όχι, μπορεί. Χρησιμοποιήστε το Avenoir Dry Body Oil όλο τον χρόνο. Dry Body Oil, δηλαδή είναι ξηρό λάδι σώματος. Χειμώνα και καλοκαίρι στο πρόσωπο και το σώμα σας. Στο πρόσωπο χρησιμοποιήστε μόνο ένα ψεκασμό. Και απλώστε το και θα το λατρέψουν και οι άντρες γιατί διατηρεί τα γένια απαλά και μεταξένια. Δεν έχουμε από αυτά. Εφαρμόστε το στο σώμα με κυκλικές κινήσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ ξηρές περιοχές του δέρματος. Το Avenoir Dry Oil... Α, δεν είναι στα αντιλά. Οκ. Είναι πολύ ωραίο. Μαστίλατε ένα λάδι για μαλλιά. Για μαλλιά μαστίλατε ένα λάδι. Το οποίο δεν... Εδώ να δεν υπάρξει. Το οποίο έχει, έχει κατασκευθεί. Είστε το πήρα για προπιόν. Ποιο, ποιο, ποιο. Ελά, παγί. Θα κάνουμε κάρτα. Ναι, τα παιδιά μου θέλουν πολύ. Πόσο λάδι βάζεις από αυτούς τα παιδιά. Βάζω και το εγώ βάζω και όταν είναι βρεγμένο το μαλλί. Μπαίνει σε βρεγμένο και σε στεγνό. Ναι, και μετά για φορμάρισμα. Δες μετά τι αίσθηση θα σου αφήσει στο δέντρο. Και το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Και μυρίζει και ωραία. Και μένει και ωραία στο άρωμα. Ναι, μυρίζει ωραία. Στην αρχή το νιώθεις λίγο παχύρευστο στο δέρμα σου και μόλις το απλώσεις αφήνω να τέλει να μεταξύ την αίσθηση. Καταλάβετε σίγουρα ότι με αυτένιστε, ναι. Όχι με τις άλλες μέρες ηλικιάζει. Αυτό τι είναι τον πρώτο ζώνη. Αυτό είναι λίγο πιο καλοκαιρινή σειρά. Για εμάς οι γυναίκες θέλουμε να δείχνουμε μορφισμένες. Από το Μάιο. Ναι. Αυτό με το που απλώσεις δίνει μια μπλονζέ για λάμπα. Ξέρω κάτι παρόμοιο που θα αγοράσεις στο Παρίσι το 2010 και αυτό είναι το Παρίσι. Θα κάνουμε το Λίνο να δείξουμε πόσο ωραία γελίζει. Αν φαίνεται. Πάλι λίγο ακόμα με να δούμε τη σύγκριση. Ναι, βάλουμε από λίγο. Δηλαδή αυτό δίνει την αίσθηση του μαυρισμένου δέρματος. Ναι, αλλά όμως έχει και τα glitter μέσα. Είναι και ενυδατικό. Είναι ό,τι είναι το dry που δοκίμασες πριν. Ναι. Απλά είναι και το ίδιο. Καλά το απλώσα. Ναι.
Φαίνεται να μην είναι πολύ ωραίο. Όχι, φαίνεται βασικό. Φαίνεται βασική. Στο πλάι. Χρυσαφίζει. Πολύ ωραίο. Και αυτό έχει πολύ ωραία μεταλλιά, μην ξεχνάμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ξηρόλαδι του σώματος. Το λάδι για μαύρισμα και το σέρουμ για τα μαλλιά. Το οποίο λέει θεραπεύει τις άκρες, οι οποίες είναι ναι. σπασμένες. Και έχει το φριζάρισμα, το χειμώνα που φέρνει αυτό. Πες μας τώρα για το κερί. Πάμε να το δω να δεις το κερί. Λοιπόν, αυτό το κερί είναι από κερί σόγιας. Και όταν βουτάς το χέρι σου δεν καίγεσαι. Όχι, όχι. Όπως στην παραφήνη και μετά μπορείς να κάνεις... Προσοχή μην καίσαι από τη φωτιά. Ναι, εντάξει, το βουτάμε μέσα στο. Τι είναι αυτό που καίγεται, γιατί μου στείλατε έναν κερί και εγώ το άναψα, δεν θα πω τι έκανα με το κερί. Είναι ψηλά, 30 φωτιά. Σας πω ότι φώτισε το κερί, το κερί δεν φώτισε, είναι ένα δωμάτιο. Δεν υπάρχει στο μαλλί. Να τα πάρουμε φωτιά, το βλέπω. Είναι φυτίλι από ξύλο 30. Και μου είπε η μαμά σας προηγουμένως ότι όταν είναι εντελώς ησυχία ακούγεται σαν να είναι ξύλα στον τσάκι. Ένα τρίξιμο, ένα κρουκ. Και είναι κερί σόγιας. Είναι κατάλληλο μετά για μασάζ. Αφού λοιπόν κάψει και κάνει την μουλά, αφήσαμε και μερικά για έκπληξη, να σταθούμε λίγο. Όταν κάνει λοιπόν την μουλά, είτε το σβήνεις είτε το αφήνεις αναμένο, μπορείς να πάρεις μια ποσότητα και να κάνεις βάλω στο δέντρο. Και λέει είναι άγγιγμα αναγγέλι, angel touch. Υπάρχουν βέβαια πολλά ακόμα αρώματα. Είναι όλα και διασόγειας. Και σε χειροποίητα τη μεδένια. Αυτά τι είναι. Αυτά είναι διφιούζερς. Α, τι σημαίνει. Διφιούζερς. Αρώματα χώρου. Αν τα καλαμάκια. Γεωνική. Εγώ διάβαζα χώρου λίγο. Μπράβο, κύριος. Είναι το candle comfort home. Sea breeze. Vanilla caramel. Λοιπόν, αυτά είναι αρωματικά χώρους στο οποίο μπαίνουν μέσα τα ξυλάκια. Και ανεβαίνει το άρωμα και καθώς εξαρτίζεται. Μυρίζει πολύ ωραία χώρο. Το βανίλα καραμέλ πάρα πολύ. Ναι, θα το προσθέσουμε στο gift box. Α, οκ. Αυτό είναι Christmas vibes. Χριστουγεννιάτικες δονήσεις. Είναι και αυτό μυρίζει πολύ ωραία. Έχει μέσα κανέλα. Έχει κανέλα. Και έχει μέσα και. Μέλι, καρύδια. Μυρίζει πολύ μακάρονα. Ναι. Θυμίζει να έχει. Dolce Vita, η δικιά σου ζωή. Πολύ ωραία. Σας είπα την ιστορία ότι διάβασα το μυθιστόρημα Dolce Vita από το... Το δανείστηκα από την δανειστική βιβλιοθήκη του γυμνασίου, στην πρώτη γυμνασίου. Κότο. Και δεν είχα δεχτεί καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί διάβασα το Dolce Vita. Και μετά αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Πες μου τι σου θυμίζει. Λέει Cotton Dreams. Δεν είναι. Σεντόνια. Μπράβο, τα φρέσκα σεντόνια. Ναι, φρέσκα σεντόνια. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, το είναι πολύ ωραίο. Όλα είναι ωραία, όλα είναι πολύ ωραία και το συμβρίζει ένα ωραίο. Λασινό αεράκι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, άρα, ο κόσμος από εδώ μπορεί να προμηθευτεί τα αρώματα, τα αρωματικά χώρου, τα κεριά της σόγιας τα οποία γίνονται μετά και για μασάζ. Mm-hmm. Αρωματικά σαπούνια. Α, ναι και τα σαπούνια. Είναι και για πρόσωπο και για σώμα. Snow sun. Ναι, είναι το άρωμα. Α, είναι τα αρώματα που έχετε αλλού τα κίτρινα στα σαπούνια. Όχι, όχι, είναι. Εντάξει. Εδώ, ας πούμε, είναι στα φύλλη. Α, όντως, μυρίζει στα φύλλη. Για σεμί. Και έχετε και bath bombs. Έχουμε και bath bombs. Θες που τις ρίχνεις μέσα στην πανιέρα είναι για να το φρίζουν. Τι ωραία που είναι. Και κεράκια. Λοιπόν, και τέλος θα κλείσουμε με τα κοσμήματα. Α, ναι, τα κοσμήματα. Χειροποίητα κοσμήματα. Φτιάχνει η κυρία Κατερίνα.
Τι ωραία που είναι. Έχουν στοιχεία από τσιμέντο που είναι το concept μας. Δεν μου το δίνεις αυτό, γιατί σ' αρέσει, ε. Γιατί μ' αρέσει. Και εγώ αυτό να βλέπα. Κάνει όμως το χονδροειδή λαιμό μου. Ναι. Θέλω να δούμε. Το όχι, είσαι τόσο καλή στο τυφλό. Α, πολύ καλή. Ένα λεπτό να βγάλω το άλλο. Μπήκα μέσα στα μόνη σου, κόρη Κατερίνα. Μέσα είσαι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που το κάνεις δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. 2 με 5 θα είμαι εδώ, στο Αβενουάρ. Δημοκρατία σε 9 εγάλεο. Το γράφει εδώ πέρα. Δημοκρατία σε 9, 112-44 εγάλεο. Λέει και το όνομα σου και το επιθέτω σου, Καρβούνης Λευτέρης. Λέει και το τηλέφωνο σου, αλλά δεν το λέω. Θα το πω. Είμαι εδώ. Για το κατάστημα, ρε φίλε, πώς το κάνει. Για το κατάστημα. Είναι πιστός όμως. Είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος, ναι. Και γυρίζει και η κοπέλα του το βίντεο, οπότε δεν μπορεί να το ρισκάρει. Λοιπόν, 2-13-04-85-6-18 το τηλέφωνο του μαγαζιού. Το email είναι info@avenuar.gr. Το Instagram είναι @avenuarperfumes. Το Facebook Avenuar. Και στο TikTok avenuar.perfumes. Είστε και στο TikTok. Είμαστε. Μπούμε και εμείς. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ την παραμονή της πρωτοχρονιάς 2 με 5. Και πώς θα κάνουμε τον giveaway, πώς θα κάνουμε τον giveaway μας. Λοιπόν, στο βίντεο που θα μείνει. Ναι, πες μου εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω κάτι giveaway, πες μου φορά. Ωραία, θα μου πάρετε την παρθενιά του giveaway. Θα δώσουμε δώρο το ένιγμα. Το ένιγμα. Ένα αρωματικό χώρο. Σε κάποιον άλλον το αρωματικό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Το χώρο. Το χώρο. Ναι. Και ένα κεράκι στο τρίτο κυρί. Τρεις κερδίζουν τον κυρί. Λοιπόν. Ποιος αρέσει. Αυτό είναι το. Ωραία. Και αυτό είναι το. Είναι χειροποίητο το. Και το δοχείο. Το δοχείο. Άρα ο πρώτος τυχερός θα πάρει το ένιωμα. Ο δεύτερος θα πάρει το αρωματικό χώρο. Το βλέπετε εδώ πως είναι στολισμένο. Μπράβο, σωστά. Και εντελώς τυχερά πάρω μου διάλεξη να βρει, έχω διαλέξει κι εγώ. Και αυτό το κερί. Πώς κάνουμε το giveaway. Και ένα τάκι. Περιμένετε όμως, εγώ είμαι YouTuber κυρίως. Οκ. Στο YouTube έχω 86.000 ακόμα, στο Instagram 24.000 κάτι. Θέλω να το κάνω στο YouTube. Κάτω στο YouTube για να έρθουν. Ναι, θέλω στο YouTube να είναι το. Τι? Κατερίνα, σε θέλει, ναι. Ναι, όπως θες. Ναι, πώς γίνεται όμως στο YouTube το κοινό, YouTuber της χρονιάς. YouTuber θα γίνει το εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ανεβεί το βίντεο. Θα ανεβεί το βίντεο, στην περιγραφή του βίντεο θα γράφει πως θα κερδίσετε. Και η κλήρωση θα γίνει την παραμονή της πρωτοχρονιάς, η ώρα 5 το απογεύμα, εδώ live ζωντανά. Σας περιμένω. Χαχαχα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί θα κάνουμε το πρώτο μας meet-up στην Αθήνα. Meet-up σημαίνει να συναντηθούμε διαζώσεις στο κατάστημα της Avenuar που είναι στο Εγάλεο Δημοκρατίας 9. Έχετε ήδη παρακολουθήσει το βίντεο, ακούσατε που είναι. Στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν και πληροφορίες για το τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του καταστήματος. Θα συναντηθούμε από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Avenuar στο Εγάλεο και εκεί όταν τελειώσει η συνάντησή μας στις 5 θα κάνουμε και ένα live βίντεο από το κανάλι στο οποίο θα κάνουμε την κλήρωση για τα 3 δώρα που μας δίνει η εταιρεία Avenuar. Ένα άρωμα ενίγμα, είδατε στο βίντεο πώς μυρίζει το ενίγμα, όσοι έρθετε και όσες έρθετε στο meetup θα μπορείτε φυσικά να μυριστείτε τα αρώματα και από κοντά. Ένα
κερί σόγια, στο οποίο δεν είναι μόνο για να φωτίζει, δεν είναι μόνο για να λάμπει, αλλά είναι και για μασάζ και για άλλες χρήσεις, και είπαμε ακούγεται, δείτε το στο βίντεο. Και ένα αρωματικό χώρο που έχω επιλέξει για εσάς, το οποίο έχει άρωμα φρέσκων καθαρών σεντονιών. Πώς παίρνουμε μέρος στο διαγωνισμό? Πατάτε like στο βίντεο. Εάν δεν το έχετε πράξει, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι. Είναι δωρεάν, είναι τζαμπά, το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποίησεις. Και γράψτε σε σχόλια το όνομα και το επώνυμό σας. Και μετά που θα τελειώσει η κλήρωση, θα σας πω πώς να επικοινωνήσετε με την Avenoir, ούτως ώστε να πάρετε το δώρο που θα έχετε κερδίσει. Αν υπομονώ που θα βρεθούμε από κοντά εσείς. Γεια! Yeah!